Μαρία Αναστασοπούλου παραχώρησε μία μικρή συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής του Αλφα, Σούπερ Κατερίνα, η οποία βγήκε στον αέρα το πρωί της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου. Η παρουσιάστρια μίλησε για όλους και για όλα και δεν θα μπορούσε να μην δεχθεί ερωτήσεις και για το Γιώργο. Οι δυο τους πριν από δύο χρόνια είχαν ξεκινήσει τη συνεργασία τους με πολύ ενθουσιασμό, με τον παρουσιαστή να αναφέρει πως εκείνη θα ήταν η διάδοχός του. Παρόλα αυτά, μέχρι το τέλο τη σεζόν υπήρξαν γεγονότα πίσω από τι κάμερε που του έφεραν σε ρήξη και τελικά στο τέλο της, της χρονιάς ανακοινώθηκε η αποχώρησή της από το Καλημέρα Ελλάδα και τον Αντένα, με την ίδια να μετακομίζει στο Sky, ξεκινώντα με τον Άρη Πορτογαλία. Η αποκάλυψη τη Μαρία Αναστασοπούλου για τη σχέση της με τον Γιώργο Παπαδάκη. Τα ρεπορτάζ ήθελαν την ίδια να μην έχει τι καλύτερε σχέσει με τον πρώην συνεργάτη τη, ωστόσο στι δηλώσει που έκανε στην εκπομπή τη Κατερίνα καινούριου, επισήμανε πω οι δυο του έχουν έρθει σε επικοινωνία από τότε που έφυγε και, μάλιστα, αντάλλαξαν ευχέ για τη νέα σε. Συμπορευτήκαμε δύο χρόνια, Αγαπάω πάρα πολύ αυτή την ομάδα, ανέφερε αρχικά για το Σαρδάμ του πριν από μερικέ ημέρε. Με τον Γιώργο Παπαδάκη έχουμε μιλήσει προφανώ και έχουμε ευχηθεί καλή επιτυχία ο ένα τον άλλο. Καλή αρχή, στο πλαίσιο που συμβαίνει κάθε φορά που ξεκινά μια νέα προσπάθεια, εννοείται, είπε μεταξύ άλλων. Ο πρώτο μα στόχο ήταν να δείξουμε κάτι διαφορετικό εκείνη την ώρα και αυτό έχει πετύχει. Είναι μια εντελώ διαφορετική πρόταση, από ότι υπάρχει εκείνη την ώρα. Το προσπαθούμε, μέχρι στιγμή νομίζω ότι πάει μια χαρά. Φυσικά τα νούμερα τηλεθέασης είναι αυτά που μα δείχνουν τι είναι αυτό που αφορά τον περισσότερο κόσμο. Παρακολουθώ τα πάντα, για να ξέρω τι συμβαίνει σε όλε τι ζώνε σε όλα τα κανάλια.